Κυρία Γιάκα, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα. Χθες καλό ξεκίνησα... απόγευμα στους θεατές μας. Να είστε καλά. Χθες ξεκίνησαν λοιπόν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, σήμερα των γενικών λυκείων. Από την εικόνα που έχουμε μέσα από τα ρεπορτάζ και την εικόνα που εσείς μας έχετε μεταφέρει σήμερα, δεν είχαμε πουθενά προβλήματα, ευτυχώς. Όλα κύλησαν ομαλά. Ναι, όλα ήταν ομαλά. Πρώτη μέρα σήμερα, όπως αναφέρεται νωρίτερα, των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά ηλίκια, τα ημερήσια και τα εσπερινά. Σε 73 εξεταστικά κέντρα εξετάσεις σήμερα σε όλη τη Θεσσαλία, στις 4 περιφερειακές ενότητες και διευθύνσεις εκπαίδευσης. Είχαμε 5.082 υποψηφίους μαθητές. Τελικά προσήλθαν 4.823, είχαμε απόντες 5% των μαθητών μας. Ενώ χθες είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό απόντων, είχαμε 25% στις εξετάσεις των ΕΠΑΛ. Είναι συνηθισμένο, σας διακόπτω, συγγνώμη, για τα ΕΠΑΛ αυτό το μεγάλο ποσοστό αποχής? Ναι, επειδή έχουμε μαθητές οι οποίοι είναι και στα εσπερινά, οι οποίοι είναι ενήλικες, παιδιά που πάνε και για άλλους λόγους στο ΕΠΑΛ, δηλώνουν σε κάποια στιγμή, γιατί η δήλωση της πανελλαδικής γίνεται πολύ νωρίς. Στη συνέχεια αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Μάλιστα. Και δεν μάλιστα. Στα γενικά λύκεια πάλι και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Ένα μικρό ποσοστό, μικρότερο εδώ από ότι στα ΕΠΑΛ, αναμενόμενο το 5%. Εξελίχθηκαν ομαλά όλα. Ήμασταν πανέτοιμοι και το Υπουργείο και η Περιφερειακή Διεύθυνση και η Διευθύνση Εκπαίδευση, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα με τους Προέδρους, Επιτηρητές, Επιτροπές, Εκπαιδευτικούς. Κύλησε ομαλά όλη η διαδικασία. Τα θέματα ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα, δεν υπήρξαν προβλήματα. Με τους μαθητές που μιλήσαμε για λίγο έξω μετά τη λήξη των εξετάσεων, μας ανέφεραν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στα θέματα. Κύλησε όλη η διαδικασία ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπράβο, πολύ θετικό αυτό. Τώρα, οι υποψήφοι τι λένε, τι εικόνα έχετε, γιατί και αυτές οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκίνησαν και δίνονται μετά από μια σχολική χρονιά που δεν ήταν και τόσο ομαλή λόγω της πανδημίας, είχε και αυτή τα δικά της προβλήματα. Επειδή πριν να έρθω εδώ, ή στην θέση που είμαι τώρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση, πέρυσι ήμουν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμια. Στην προηγούμενη χρονιά ήμουν Διευθύντρια Σχολείου και Πρόεδρος του Εξεταστικού Κέντρου. Mm-hmm. Η δυσκολότερη χρονιά για μένα ήταν η προηγούμενη χρονιά, όχι η περσινή, καθώς τα παιδιά έκαναν όλες τις διαδικασίες για πρώτη φορά, τις αιτήσεις τους, όλη τη διαδικασία των εξετάσεων από το σπίτι τους, εξ αποστάσεως, και το διάστημα εκείνο που δεν ήταν τόσο εξοικειωμένο, ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς με την εξ αποστάσεως εργασία. Παρ' όλα αυτά, ανταποκριθήκαμε και οι εκπαιδευτικοί, αλλά τα σχολεία και τα παιδιά. Σίγουρα ήταν δύσκολο όλο αυτό το ότι τα απομάκρυνε από το σχολείο. Το γεγονός όμως ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οπότε έμειναν τα παιδιά σε επαφή με το σχολείο. Όπως μας είπαν μετά, όταν γύρισαν στο σχολείο, ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι είχαν αυτή την επαφή. Ναι. Αλλά φέτος τα παιδιά ήταν από την αρχή της χρονιάς στο σχολείο, ήταν καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Τώρα είναι γνωστό άλλωστε το πρόγραμμα, πώς συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες εναλλάξει εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκη αύριο και τη Δευτέρα ξανά για τα γενικά. Αύριο έχουμε τα ΕΠΑΛ, από Δευτέρα έχουμε γενικά και πάμε εναλλάξει. Στη συνέχεια έχουμε και τα ειδικά μαθήματα μετά τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχουμε ειδικά μαθήματα στις ξένες γλώσσες, το σχέδιο, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για εισαγωγή στα ΤΕΧΑ. Θα ολοκληρωθούν όλες αυτές τις διαδικασίες μέχρι το τέλος του μήνα. Τι αλλαγές θα έχουμε φέτος στην εισαγωγή, θα είναι έτσι, πληροφορούμαστε κι εμείς, πιο πολύπλοκη διαδικασία για να δουν τελικά τα μόρια που θα έχουν πιάσει για κάθε σχολή? Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση που τα παιδιά μας δίνουν εξετάσεις και είναι σε μια περίοδο που τους ενδιαφέρουν πώς θα πάμε στις εξετάσεις και τα παιδιά και τους γονείς. Αφού λήξουν οι εξετάσεις, να το δούμε να πούμε αυτά που αφορούν τα μετά τις εξετάσεις. Τα παιδιά μας τώρα θέλουμε να είναι ήρεμα, προσιλωμένα στο στόχο τους. Έχουν θέσει το καθένα το δικό τους στόχο. Εκείνο εγώ που έχω να τους ευχηθώ είναι καλή δύναμη και σε εκείνα και στις οικογένειές τους που στέκονται δίπλα τους και τους στηρίζουν. Στους εκπαιδευτικούς που είναι σε μια διαδικασία και στα εξεταστικά κέντρα και στα βαθμολογικά μέχρι το τέλος του μήνα. Επίσης να πω στα παιδιά ότι ξέρουμε ότι είναι το πρώτο βήμα τους, ο πρώτος αγώνας στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Δεν είναι όμως ο μόνος αγώνας που θα πάσουν, είναι μόνο ο πρώτος. Από εδώ και στο εξής, και κάποια παιδιά που δεν πετύχουν τους στόχους τους τώρα, μην διστάσουν να επιδιώξουν και του χρόνου να επιδιώξουν ξανά το στόχο που είχαν θέσει. Κάποια μπορεί να μην σταθούν στα πανεπιστήμια, κάποια μπορεί να μην σταθούν στις σχολές τις οποίες επιθυμούν. Μπορεί κάποια στιγμή να μην ανοίγουν κάποιες πόρτες,
Στη διάρκεια της ζωής τους όμως θα ανοίγουν πύλες διαφορετικές από αυτά που είχαν σκεφτεί και μπορεί να είναι κάτι καλύτερο στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ασχοληθούμε με τις εξετάσεις, να πάνε όλα καλά και σε μια επόμενη εκπομπή, μόλις πάμε προς το τέλος των εξετάσεων, να βγουν και όλα τα υπόλοιπα. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζιάκα. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους μας. Καλή δύναμη και σε εσάς, φυσικά. Να είστε και εσείς καλά. Καλή δύναμη στα παιδιά πάνω απ' όλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Ζιάκα και πάμε πάλι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.